Η τραγουδίστρια Στέλλα Κουνουτοπούλου παίρνει μυρωδιά από Αιγιό στο παιδικό δελτίο. Ταρτάκια με φράουλες και αποχυλίδω μαγειρέματα. Και τώρα το παιδικό δελτίο ειδήσεων του Sky με την Πατρίτσια Περιστέρη και το Γεράσιμο Αλεξανδράτο. Γεια σας και πάλι, χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσετε χαρούμενα την Ανάσταση και το Πάσχα με τους γονείς και τους φίλους σας. Βέβαια, τα καλά και τα όμορφα δεν κρατάνε πολύ. Έτσι και από τη Δευτέρα κάθε καντεγάρι στον πάγκο του. Τα σχολεία ανοίγουν ξανά. Ας ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας. Μπορεί το Πάσχα να πέρασε. Εμείς όμως θα σας παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ που έκανε η Γιωβάννα στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Εκεί ήταν πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια και έμαθαν πασχαλινά έθιμα του λαού μας. Είδαν διακοσμημένα αυγά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού και κατασκεύασαν την κυρία Σαρακοστή. Παιδιά, μπορεί το Πάσχα να πέρασε και τώρα πια κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Είμαστε σίγουροι ότι φτιάξατε κουλουράκια με τη μαμά σας, βάψατε αυγά, ψήσατε αρνί και όλα ό,τι ετοιμάζουμε για το Πάσχα. Ξέρετε ότι όλα αυτά είναι έθιμα που κρατάνε πολλά χρόνια. Εμείς βρεθήκαμε πριν λίγο καιρό στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και μάθαμε όλα τα πασχαλινά έθιμα του λαού μας. Τα παιδιά που παρευρέθηκαν στο μουσείο έφτιαξαν όπως αυτά σκέφτηκαν την κυρία Σαρακοστή. Η συνεργάτηδα του παιδικού δελτίου, Γιωβάννα, μίλησε μαζί τους για την περίοδο αυτή. Τι σου άρεσε πιο πολύ από αυτά που έκανες? Φτιάξαμε το Λάζαρο, τη Σαρακοστή, μάθαμε διάφορες πληροφορίες και όλα αυτά ήταν πολύ ωραία. Σου άρεσε σήμερα εδώ? Ναι, πάρα πολύ. Με ενθουσίασε πολύ το πρόγραμμα που κάναμε. Τι έμαθες από όλα αυτά? Έμαθα πώς να φτιάχνω Λάζαρο, Σαρακοστή και μ' άρεσε πάρα πολύ η Σαρακοστή που φτιάξαμε. Τώρα τι φτιάχνεις? Ένα λαζαράκι. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας, γιατί μόνο έτσι θα κρατήσουμε την παράδοσή μας. Το Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης της κυρίας Αγγελικής Στεβά στο Κοροπή διοργάνωσε μια έκθεση με θέμα «Το πλουμιστό ψωμί στα Μεσόγεια». Εμείς την επισκεφθήκαμε και είδαμε ψωμιά με δεκάδες στολίδια που το καθένα συμβόλιζε κάτι διαφορετικό. Το μουσείο είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και μπορείτε να το επισκεφτείτε και να γνωρίσετε και εσείς αυτό το τόσο παλιό έθιμο της χώρας μας. Για το Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης της κυρίας Αγγελικής Θεβά, το παιδικό δελτίο σας έχει μιλήσει. Αυτή τη φορά το ξαναεπισκεφθήκαμε για έναν διαφορετικό λόγο. Ποιος είναι αυτός? Έκανε μία σκέψη. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Το μουσείο αυτό σκέπτεται. Σκέφτηκε λοιπόν να ενώσει όλους τους συλλόγους της περιοχής των Μεσογείων για να φτιάξουν μία έκθεση διακοσμημένου ψωμιού. Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Παράδοσης και Τέχνης στο Κοροπή. Εδώ συναντήσαμε μια διαφορετική έκθεση με θέμα το πλουμιστό ψωμί στα Μεσόγεια. Για δείτε αυτά τα τόσο ξεχωριστά εκθέματα. Πείτε μας για την ιδέα αυτής της έκθεσης του πλουμιστού ψωμιού. Το πλουμιστό ψωμί είναι μια ευκαιρία να ενωθούν οι άνθρωποι και με αυτό το σκεπτικό έγινε μια πολύ μεγάλη έκθεση στο μουσείο μου εδώ στο Κοροπή, που δούλεψαν πάρα πολλές γυναίκες και άντρες, δηλαδή όταν λέω πάρα πολλές, γύρω στους 50 ανθρώπους ίσως, πάρα πολύ, με πάνω από 60 εκθέματα και έφτιαξαν έργα τέχνης. Το πλουμιστό ψωμί είναι ένα έθιμο που συνηθίζεται σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Ελλάδας. Είναι σαν όλα τα ψωμιά, μόνο που αυτά έχουν κεντήδια και στολίδια πάνω τους και μεταφέρουν μηνύματα σε διάφορες εκδηλώσεις της ζωής. Όταν πάνω στο ψωμί φτιάξεις το σχήμα της ντάλιας από ζυμάρι, αυτό δηλώνει ότι εύχεσαι ευτυχία. Αν κατασκευάσεις ένα κλονάρι αμπελιού, σημαίνει ευλογία και φθονία καρπών. Το αλεύρι συμβολίζει την καλή σοδειά. Μη φανταστείτε όμως ότι για να διακοσμήσετε ένα ψωμί με όλα αυτά τα συμβολικά στολίδια είναι απλό. Χρειάζεται πολύ υπομονή και επιμονή. Αν πάλι θέλετε να δοκιμάσετε να κατασκευάσετε και εσείς το δικό σας πλουμιστό ψωμί, δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε το ζυμάρι, το μοναδικό και τόσο θρεπτικό αυτό υλικό. Καλή επιτυχία! Να
αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου, οι εκδόσεις Μήνας παρουσίασαν με θεατρικό τρόπο το καινούριο βιβλίο της Λέντας Βασιλείου. Θέμα του βιβλίου, ήρωες και πλάσματα του μυθού, καθώς και οι σχέσεις ανάμεσά τους. Ας δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εμείς ξέρετε, καπετάνια, ταξιδεύουμε πολύ και έχουμε πολλούς μήνους παντού. Το μάθατε ότι στις 2 Απριλίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Οι εκδόσεις Μήνας το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό τρόπο. Επισκέφτηκαν τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Ζηρίδη και παρουσίασαν το παραμύθι της Λέντας Βασιλείου με τη βοήθεια της υποκριτικής τέχνης. Το βιβλίο της Λέντας Βασιλείου, η Αχιβάδα και ο Κάβουρας, ζωντάνεψε θεατρικά στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη. Τι ήρθαν να κάνουν οι εκδόσεις Μήνας στα εκπαιδευτήρια Ζηρίδη? Ήρθαμε σήμερα εδώ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για το παιδικό βιβλίο για να παρουσιάσουμε στα παιδιά ένα καινούριο βιβλίο μας, την Αχιβάδα και τον Κάβουρα, που είναι της Λέτας Βασιλείου. Και ήρθαμε με μια πολύ κεφάτη ομάδα παιδιών, την καλλιτεχνική ομάδα Το Τσέρκι, που παρουσίασαν θεατρικά το βιβλίο. Η Αχιβάδη και ο Κάβουρας είναι δύο ήρωες του βιβλίου που ζουν στο μαγευτικό κόσμο του βυθού. Μέσα από το παραμύθι αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι ακόμα και τα πιο όμορφα πράγματα του κόσμου δεν μπορούν να φέρουν την ευτυχία που νιώθει όποιος έχει καλούς φίλους γύρω του. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τη φιλία. Για τη φιλία που προσφέρει, που ξέρει να λέει ευχαριστώ, που αγαπάει, που γελάει, που κλαίει και που νιώθει πάρα πολλά συναισθήματα τα οποία μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Τα παιδιά πέρασαν υπέροχα αφού η ιστορία του βυθού πήρε σάρκα και οστά από τους ηθοποιούς που όχι μόνο έπαιζαν αλλά τραγουδούσαν και χόρευαν. Πώς σας φάνηκε η σημερινή εκδήλωση που έγινε για την ημέρα του βιβλίου? Μου φάνηκε πολύ ωραία και είναι σαν να διαβάζω το βιβλίο και ξαφνικά να το κατεβάζω και να βλέπω να ζωντανεύει μπροστά μου. Μου φάνηκε πολύ ωραία και νομίζω ότι τη βλέπω μέσα από παραμύθι και την ονειρεύομαι όταν κοιμάμαι. Πώς την άλλη κοπέλα μας? Εσένα, πώς σου φάνηκε? Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί παίξαν πολύ καλή ηθοποίη και μας έδωσαν να καταλάβουμε πολύ καλά την υπόθεση του έργου. Μας είχαν οι φορές οι πλάσες και οι μισές να είναι οι λίπες. Τις περιφράδες θέλει ο ήλιος να μοιρευόμαστε τις λίπες. Για τους φίλους του ποδηλάτου δημιουργήθηκε ένα κλαμπ ποδηλασίας. Σε αυτό το κλαμπ μπορείτε να γίνετε όλοι μέλη του δωρεάν και να συμμετέχετε σε πολλές δραστηριότητες κερδίζοντας διάφορα δώρα. Έλατε να το γνωρίσουμε μαζί. Και μην ξεχνάτε, το θέμα αυτό μας προσφέρει το παιδικό για όλη την οικογένεια, το παιδί μου και εγώ. Πολλοί από εσάς σίγουρα θα έχετε ένα ποδήλατο στο σπίτι σας. Πολλές φορές θα θέλετε να κυκλοφορήσετε με αυτό, αλλά δεν έχετε έναν ασφαλή χώρο για να το επιχειρήσετε. Ίσως κάποιοι άλλοι θα θέλατε να συμμετέχετε σε αγώνες ποδηλασίας και να γίνετε μεγάλοι αθλητές. Αν ισχύει κάποιο από αυτά, υπάρχει ένα ευχάριστο νέο για όλους εσάς. Δημιουργήθηκε ένα κλαμπ ποδηλασίας, το Bike Club, όπως ονομάζεται από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το Υφυπουργείο Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας. Μπορείτε να γίνετε μέλος αυτό εντελώς δωρεάν. Μήπως το ποδήλατο είναι το αγαπημένο σας μεταφορικό μέσο και το αγαπημένο σας παιχνίδι? Αν ναι, τότε μπορείτε να γίνετε μέλη σε ένα καινούριο κλαμπ ποδηλασίας και να συμμετέχετε στις δραστηριότητες. Μιλήστε μας για το κλαμπ ποδηλασίας που κατασκευάστηκε εδώ. Το κλαμπ ποδηλασίας, το Bike Club όπως το ονομάσαμε, είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για την μαζική δραστηριότητα του ποδηλάτου. Το Bike Club απευθύνεται κυρίως σε μη αθλητές ηλικίας από 8 χρονών και πάνω που είναι ή πρόκειται να γίνουν κάτοχοι οποιοδήποτε είδος ποδηλάτου. Σκοπός του είναι να καταγράψει όσους έχουν ποδήλατο και τους ενδιαφέρει είτε σαν άθλημα είτε σαν ευχάριστη απασχόληση και να τους φέρει σε επαφή να αναπτύξουν φιλικές και κοινωνικές σχέσεις. Να προσφέρει γνώση σε καθημερινές ανάγκες όπως συντήρηση, ασφαλή χρήση και οδήγηση των ποδηλάτων τους. Να τους αναπτύξει οικολογική συνείδηση και να αναδείξει αθλητικά ταλέντα. Σου αρέσει το ποδήλατο? Ναι, μου αρέσει γιατί μπορώ να πηγαίνω κάπου με τους φίλους μου και μου αρέσει και σαν άθλημα.
Γιατί έγινες μέλος αυτού του κλαμπ? Αυτό το κλαμπ σου δίνει πολλές ευκαιρίες να κάνεις ποδήλατο, που είναι ένα ωραίο άθλημα, να περνάς την ώρα σου και να αθλείσαι. Μ' αρέσει το ποδήλατο καταρχήν. Το ποδήλατο δεν μολύνει το περιβάλλον και εύχομαι να μαζευτούν πολλά παιδιά. Το πρόγραμμα του Bike Club περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, όπως διοργάνωση μαζικών γύρων ποδηλασίας και ψυχαγωγικών εξορμήσεων, σεμινάρια σε σχολεία και αθλητικούς χώρους, καθώς και έκδοση ενημερωτικού περιοδικού ποδηλασίας. Τα προνόμια των μελών είναι πολλά. Θα αποκτούν δωρεάν την κάρτα ποδηλάτη, θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αγώνες και πολλά δώρα. Επίσης, εκπτώσεις σε αγορά ποδηλάτων, αξεσουάρ και ανταλλακτικών. Το Bike Club θα διοργανώσει τον πρώτο ποδηλατικό γύρο την Κυριακή 25 Απριλίου στο Δήμο Ηρακλείου και είσαστε όλοι καλεσμένοι. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6852 211 και 6800 583. Ήρθε η ώρα όμως για ένα σύντομο διάλειμμα. Εσείς μην φύγετε, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.